Λοιπόν, παιδιά, εδώ σήμερα έχω έρθει με τον φίλο του καναλιού, τον Βασίλη, τον Νίτσι. Τέστη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου. Τίποτα, κορίτσια. Τιμή, σιγά. Θάνος, Λαϊρή Φάκουα, που έχουμε κάνει και το room tour και είναι και σε αρκετά επεισόδια. Ο Βασίλης είχε μια ωραία ιδέα και εγώ βέβαια το είχα στο μυαλό μου το τελευταίο διάστημα να κάνουμε ένα sponsor hunting vlog στο Μοναστηράκι. Κυριακή σήμερα, πάρα πολλοί κόσμος, σλακάραμε και ήρθαμε και πολύ αργά, πιθανόν να βρούμε τα μύδια μας. Αλλά εμείς θα την κάνουμε την προσπάθεια. Θα περάσουμε ωραία. Αυτό, θα περάσουμε ωραία και θα κάνουμε και ένα βλογκάκι μετά σε ένα καφέ να πούμε και μερικές απόψεις του θέματος. Οπότε, πάμε να προχωρήσουμε όσο είναι εφικτό, να πάμε στα spots που ξέρουμε που υπάρχουν video games και να δούμε αν κάποιοι θα μας αφήσουν κιόλας και να τραβήξουμε και βίντεο, αν θα είναι misery κτλ. Λοιπόν, πάμε παιδιά, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στο Χρήστο, στην Ερμού παιδιά. Συγγνώμη για τα shaky πλάνα, είχα φέρει το σταθεροποιητή το DJI για κάποιο λόγο βάρεσε firmware update και δεν τραβήξαμε τίποτα. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε. Έχουμε τίποτα. Bugs Life, Tomb Raider 3. Tomb Raider 3 το έχω. Πολύ καλά. Για το 2 είναι και για το Saturn μας. Για το Saturn. Ναι, να κάνει και στο Saturn, ναι. Ναι, δεν το έχω. Αυτό είναι για Mega Drive. Που έξω. Φιλοσοφική λίθορα, φίλε, που την ψάχνω. Α, τσεκαρέτα. Κύριε Χρήστο, να ρωτήσω κάτι για το Harry Potter. Μπορώ να το δούμε λίγο, να μου πείτε πόσο έχει. Ποιο? Για το Harry Potter στο PlayStation 2. Πού το είδε? Εδώ, το δεύτερο από πάνω. Καλό. Πόσο? 4 ευρώ έχει φύγει, παιδιά. Αυτά. Ωραία, τα finds. Το έψαχνα για συλλογή αυτό. Ωραία. Και για τερματισμό δηλαδή. Ωραία. Το κρατάω εδώ να το πείτε. Για να δούμε τι άλλο θέλω. Ποιο ωραίο το παιχνίδι αυτό. Πιεσάκι μπλε. Ωραίο. Α, γουί έχω ρε, εντάξει. Έχουμε το ροφοδοτικό του. Γουί. Και τη βάση που κάθεται πάνω. Πόσο το δίνετε αυτό? Θέλετε και το τροφοδοτικό και τη βάση όλα από αυτά. Έτσι, μια τιμή να ξέρουμε. Γιατί μπορεί να έχω και ένα φιλαράκι που να ενδιαφέρει, άμα είναι να το. Το μηχάνημα το τροφοδοτικό που έχει ό,τι έχω δηλαδή τα πράγματα του μαζί. Έχω και ένα. Την καπότα αυτή που μπαίνει. Για το. Ναι, ναι, ναι. 30 ευρώ πακέτο. Καλή τιμή. Θα το πάμε στο Θοδωρή. Ναι. Στο Θοδωρή. Α, το Bugs Life. Πολύ καλό, παιδιά. Πόσο έχει το Bugs Life? Αυτό. Α, παιδιά, τι λέτε τώρα. Δυνατό πολύ. Κάτσε να δω κάτι άλλο. Κάτσε να πω κι εγώ από εκεί, αμέσως. Παίζει ένα σαμίλια, παίζει. Παίζει, μιλάμε. Γενικότερα το PlayStation 1 είναι πολύ ανθεκτικό. Σκυλιά είναι τα συνδύσεις, είναι σαν... Αυτό δεν ξέρω καν τι είναι. Τότε λίμπι είναι αυτό. Andretti Racing. Vanishing Point. Ναι, έχω και πολλά πιχή. Συμμονιέρα 8 ευρώ. Έχει τα πετάλια. PlayStation 2. Πιχή 1 ευρώ το 1. Ferrari. Εδώ. Για PC, ναι. Πιχή. 1 ευρώ το κομμάτι. Εμόνια, εις κάνεις τα έχω όλα αυτά, ρε γάμο. Το Grand Turismo 4 τελευταία έχει ανέβει πολύ στις αγγελίες, παιδιά, να ξέρετε. 3 ευρώ το Grand Turismo. Το έχω, αλλιώς θα το είχα πάρει. Tekken Tag το έχω, το Splinter Cell τώρα δεν θυμάμαι αν έχω. Splinter Cell εκεί. Splinter Cell 3 ευρώ. Το έχω, ρε γάμο, το τώρα θυμάμαι. Και εδώ, Νικολά. Blu-ray εδώ πέρα, δεν ξέρω, μαζεύεις Blu-ray. Όχι, όχι. Εγώ Factory Sealed. Factory Sealed. Να το στείλουμε στον Dennis για VGA αυτό.
Εντάξει, το έχω. Αυτό είναι. Το έχει, είναι καλή τιμή αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια και έρχεται το χάλι τώρα. Καλό, καλό, καλό. Είναι με βιβλιαράκι μέσα. Έχει βιβλιαράκι, ναι. 4 ευρώ, εντάξει, είναι καλή τιμή. Παιδιά, και για όσου γουστάρουν Halloween και σκοτεινέ ταινιούλε, έτσι, Coraline. Ξέρω ότι δεν είναι παιχνίδι, αλλά το προτείνω φούρνο. Φανταστικό. 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 Ρε φίλε, αν μπορείς, βγάλε το... Jackets. Ποιο κρατάς? Ποιο είπα, το Splinter Cell, ότι παίζει να μην δεν έχει. Α, το Splinter Cell. Μπορείς να βγάλεις λίγο το Splinter Cell. Να δω μόνο το εξώφυλλο, αν το καταλάβω από το εξώφυλλο. Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Αυτό, να το. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα. Αυτό έχει βγει για το Xbox. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό το έχω. Όχι, αλλά δεν το ψάχνω τώρα. Καλό, ανέ. Φίλε, το Harry Potter το θέλω, δεν φαντάζεσαι. Ανώτερο παιχνίδι. Σίγουρα είναι ανώτερο, ναι. Α, είναι χωρίς τέτοιο όμως. Δεν έχει τίποτα. Φανώ, πρέπει να δεις, φανώ. Στο price charting πόσο πιάνει αυτό. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση, γύρω στα 70 δολάρια, παιδιά. Άμα το βρίσκει screenshot, complete in box. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, δεν έχει άλλα. Εγώ πληρώνω. Σέγγα δεν έχει τίποτα. Τα πούλησα χθε. Άρα γαμώ το. Και ένα Fat PS2, έτσι ωραία κρυμμένο. Εντάξει, Mega Drive έχουμε, κασετάκια ψάχνουμε γενικά. Με κουτί ή χωρίς κουτί τα φέρνετε? Πούλησα και Mega Drive με κουτί. Το κουτάτε το πούλησα 70. Εσείς είστε όλοι με κάθε μέρα εδώ ή μόνο Κυριακή? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και Harry Potter, έτσι, κρατήστε από μένα. Άρα να σας βρίσκουμε εδώ κάθε μέρα, εντάξει, ωραία. Είπαμε 12, ε. Ωραία. Το Tomb Raider 3 πόσο έχει, έτσι, από περίεργεια? Αυτό, 7 ευρώ. Εγώ έρθει με μικρό budget, θέλω να μου πει τίποτα για μετά, οπότε κρατιέμαι. Ναι, κρατιέμαι. Θα το πάρεις. Ωραίος. Ρε φίλε, αυτό έχει ένα εκπληκτικό mode μέσα, το bowling, αν έχεις παίξει. Κοίτα, πέρα να το έχω, αλλά... Το bowling είναι τέλειο. Φεύγω για εκείνο. Έφυγα για κουλοχέρι τώρα, μας ακούω. Οχτώ. Ευχαριστώ. Κουλοχέρι. Πού βοηθάνε οι εφαρμογές? Price starting, παιδιά, να το ξέρετε αυτό το site, καταπληκτικό. Όχι ρε εσύ. Αν δεν είμαστε σίγουροι, παιδιά, καλό είναι μια εφαρμογή σαν την Game A που είχε πει και ο Νίκος. Ναι. Πατάμε Tekken. Έχω δει πάλι τη γύρω 89. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Του Batman, ναι. Ότι ολόκληρο γεμάτο. 4 ευρώ που θα πάρω. Δεν έχουμε τίποτα. Του Batman αυτό εκεί. Τέτοια πράγματα που διαβάζουν κάρτες για κουμπίδι και ενδιαφέρουν. Και αυτό έχει πολύ πλάκα, παιδιά, να δουλεύει. 1 ευρώ. Άντε, πως φίλε, θα δουλεύει. Αποκλείται να δουλεύει. Ωραία. Έχω βάλει και το δικό μου. Ναι, 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 αμέ. Όχι, άσχημα. Θα τα δείξουμε και μετά, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, για χαρά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Έχεις τίποτα? Τέτο, σέγγα, κασέτες. Έλα, δεν πάρει δεκάρικο για αυτό. Αλλά δεν ξέρω να δουλεύω. Πόσο το δίνεις? DS Lite. 5 ευρώ μαζί με το Super Mario. Τι παιχνιδάκι. Α, για ποιο Super Mario είναι? Είναι το Advance 2, είναι τέλειο. Advance 2. Τι λες τώρα? Πόσο είναι το remake? Ποιο είναι το DS? Το DSi. Είναι το remake του World. Το έχω, ρε γαμό. Το παιχνιδάκι μόνο το πόσο έχει? Ξέρεις ποιο είναι αυτό, έτσι, είναι το remake του Mario World. Ναι, έλα. Κοίτα, εγώ δεν το έχω. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό. Δεν το έχω, αλλά άμα δεν βρω κάτι άλλο, θα το πάρω. Παιδιά, αυτό έχει γίνει remake. Ναι, ναι, ναι. Του Mario World, είναι καταπληκτικό και υπερσπάνιο. Θα το βρούμε, εντάξει. Μεγάλη ποικιλία περιοδικών που έχει ενδιαφέρον. Ναι, περιοδικά και αλμανάκο, εμένα. Δράχμες 35. Έτσι, έτσι, έχω τέτοια Spider-Man. Και άκουσα 80. Έχω, έχω. Κάνα αλμανάκο. Κόναν, α, Κόναν, δεν μαζεύεις. Ο Γιάννης μαζεύει, ναι. Ο Γιάννης, ο προδότης, δεν ήρθε. Ο Γιάννης μας πούλησε. Δεν πειράζει. Ναι. Θα δείτε επεισόδιο και θα κοιτήψει. Ε,
Γενικά εντάξει, εδώ έρχομαι, αλλά αλμανάκο έχω πολύ καιρό να δω. Κόμιξ, Mickey Mouse, Mickey. Αλμανάκο, ρε. Αλμανάκο κάπου τα βάζει εδώ. Κάμελος, παιδιά, 3.000. Ναι. Α, Νίκολα. Ναι, okay. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ. Μπράβο, κορίτσι. Έχω και την Τετάρτη που τελειώνω. Άντε, με το καλό. Τα τέτοια που είναι. Όχι, είναι χαμηλά τέτοια αυτά που θέλω να κάνω. Καλά, εσένα σου λείπουν πόσα, 2-3. 2 τέτοια. Αυτό φίλε είναι το τελευταίο τεύχος του ιστορικού αλμανάκου. 2.57. Οκ. Πρέπει να το έχουμε όλοι συνέντες. Ναι, το πάρω. Εντάξει, 1 ευρώ, το πάρω, το παίρνω. Και ναι, εδώ ο φίλος ο Θάνος σκόραρα το τελευταίο τεύχος του αλμανάκου που μου λέει ότι είναι σπάνια γιατί δεν βγήκαν πολλά αντίτυπα. Έχει και editorial μέσα ότι είναι αποχαιρετιστήριο τεύχος. Οπότε ένα πολύ καλό deal για 1 ευρώ, ενώ συνήθως παίζει 10-15 με το Θάνος. Και εδώ είμαστε σε άλλο που μου λείπουν τα 2 πρώτα τεύχη, όχι, μου λείπουν τα αλμανάκο το 8, το 12 και το 21 για την πρώτη κατοστάδα, 3 τεύχη, και δυστυχώς εδώ δεν τα έχει, αλλά έχει το τεύχος 1 το αλμανάκο, το 2, το 3. Πάμε να δούμε λίγο μέσα. Πάμε να δούμε μέσα. Πάμε, πάμε. Και άλλα 3 αλμανάκο από την πρώτη μου κατοστάδα. Και πάμε τώρα στον Νίκο τον Αμερικάνο. Στην οδό Άστιγκος. Άστιγκος. Πα. Γεια. Και πάμε λίγο up close and personal. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Είναι big box. Καταρχήν έχουμε 3DO. Τι είναι αυτό. Πισάδικο είναι αυτό. Απίσου. Εδώ μας έφερε τα PC, πολύ δεν μας τα λένε κιόλας. Τι να τα κάνουμε τα PC. Ένα NASCAR Racing Wild, το 99. Grand Theft Auto το έχουμε. Τώρα περίμενες να βρούμε ανέτοι 2021 Big Box άθικτα. Έχει κι άλλα φίλε μέσα, έχει κι άλλα. Όχι, αλλά τώρα τα Big Box εμένα δεν με ενδιαφέρουν που μένει. Έχει κι άλλα, αλλά είδατε. Ούτε εμένα με ενδιαφέρουν, αλλά πολλοί μπορεί να... ένα αρκεϊντάκι. Τι είναι αυτή η κασέτα, ρε. Όχι, ένα Home Alone. Κοίτα. Βατάρα. Coleco Vision. Νικό. Πολύ καλό για PC. Discworld. Video Blue. Ωραία. Αυτό το έχεις. Mega Drive, ρε. Βατάρα. Όχι, δεν το έχω. Άρα, μαντάρα. Ωραία, την τελειώνουμε να μας φέρει την επόμενη, ναι. Θα κάνω την πόξα τελειώνουμε. Όχι, δεν θα τα κάνουμε, θα είναι τζάν. Έλα τα... Έλα, Βαγγέλη, την άλλη κουτά. Εντάξει, κάτι θα βρούμε ρε φίλε, δεν γίνεται. Κάθε φορά βρίσκω κάτι. Εδώ αυτό που πιστεύω, όχι εδώ. Τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε Need for Speed. Ultimate Spider-Man. Αυτό δεν πρέπει να το έχω. Αν έχει box. Δεν έχει box. Δεν έχει box. Εντάξει, το αφήνουμε στην άκρη. Και ένα εδώ. Το έχω εγώ για το game. Για εδώ. PlayStation 1 δεν είναι. Φίλε, έχουμε, αλλά δεν τα βγάζουν. Τέλεια. Έχουμε, φίλε. Φίλε, sorry, τραβάμε τώρα ένα τέτοιο. Βίτα Games, παιδιά, σε κούτα, έτσι. Πού φτάσαμε. Μόνο κουτί έχει αυτό, ρε.
Μόνο κουτί είναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταμε τα τυβιέ. Μεγάλο σκάμ. Έλα ρε. Injustice και αυτό άδειο, έλα. Λότε, κοίτα. Εντάξει, αυτά, ναι, τι είναι να έχει. Αυτό τι είναι. Αμα θέλει κάποιο να συμπερώσει. Sorry. Harry Potter, όχι. Θα έρθει τις προάλλες και ίσως. Το Spider-Man το βάλεις κάπου, πού, α, το έχεις κάτω. Εντάξει. Edge of Empires 2 είναι στην άλλη κοντά. Εδώ δεν έχει τίποτα. Κοιτάξτε τώρα. TSP εδώ έχεις. Most, τι λέει. Spider-Man 2, φίλε TSP. Νομίζω πρέπει να είναι η ταινία ή το παιχνίδι. Α, το παιχνίδι. Το παιχνίδι, το παιχνίδι. Το παιχνίδι, ναι. Fight είναι fight. Τα είδες όλα, ε. Εντάξει, τελειώσατε. Ναι. Τίποτα. Αυτά εδώ. Και το Spider-Man. Το... Πού είναι το Spider-Man? Κάτω. Πρέπει να το μιλήσω. Όλοι θα θέλετε τέτοια, δεν θα πάρετε. Μια ξύλο, ε. Coincoming, τι είναι. Αυτό είναι σε δημοσιακό, είναι για το κουντού, ρε. Α, ναι. Εξήλωσε για το κουντού. Εντάξει, οκ. Το έχω στο Dreamcast αυτό, ωραίο. Θα πάρεις και το τέτοιο. Εντάξει, οπότε εμένα θα τα τρία. Θα σου πω κάτι, Θάνο, μιας και θα πάρεις πράγματα. Δεν δουλεύεις αφελαλίδια που ήταν πολύ καφή τώρα. Να δε, είναι τώρα. Και πήγα και δεν είναι. Και πήγα και τους έπιασα, ήρθα την Πέμπτη και τους... Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρουμε τώρα. Έχει κόσμο, εμείς κόσμος είμαστε. Ναι, μωρέ, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πήγαινε, σε παρακαλώ, παίρνει απέναντι, έχω κόσμο. Παίρνω, παίρνει απέναντι. Χαρώματα. Κοιτάμε να είναι μέσα, μην έχουμε κανένα. Εδώ έχουν δύο μέσα. Πάρε το ένα που είναι το δικό του, το άλλο δεν είναι το δικό του. Περιγραφείς πάλι. Αυτό είναι το δικό. Α, δεν έχει το manual. Έχει το manual. Α, γιατί φύγε. Πάρε καλά γιατί έκανε ένα check. Εντάξει. 3 ευρώ το ένα. 9 ευρώ είσαι εδώ. Και το σκοπί. Αυτό είναι παλιά σκοπί και αυτό 3 ευρώ. Αυτό. 12. Αυτό έχει 7 ευρώ από 12 που σάβει. Άσε αυτό. Άρα 3, 9, 12. Φίλε, σε παρακαλώ, πήγαινε απέναντι. Κάτσε, περίμενε. Δεν μπορείς να περιμένεις εδώ. Αν μπορείς να κόψεις κάτι, θα το πάσω. Οκ. Δώσε τα 2. Τι θες. 2 ευρώ για να σου δώσω ένα κάρι. Α, ναι, τα δικά μου. Ναι. Και βρέστε εσείς άκρη. Έγινε, ευχαριστούμε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά... Εντάξει, άλλη μέρα, άλλη μέρα. Έγινε. Μια μονά. Όχι, πέρα και πέρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε εδώ, ο Νίκος Αμερικάνος ζορίζεται λίγο. Έλεγε, δεν μπορείτε να είστε μέσα στη μέση, γιατί θέλουν να ψωνίσουν οι άνθρωποι. Λες και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, εμείς είμαστε υπάνθρωποι, ας πούμε. Ενώ έχει πάρα πολύ πράγμα. Γενικά η κουλτούρα με τα video games στην Ελλάδα, τα μεταχειρισμένα, είναι υφίσταται. Ναι, δεν υφίσταται. Πάντως έχει πράγμα ο τύπος, αλλά δυστυχώς κολλείεται πολύ να τα βγάλει. Δεν πειράζει, προχωράμε. Για πάμε εδώ στο υπόλοιπο. Και εδώ είμαστε εδώ στο Music Factory. Για να δούμε. Jazz music. You like music? Jazz music. Για να δούμε. Έχει τίποτα. Κυριάκη, κυρίες, θα δώσετε CD, jazz music. Στην μπουκάκι εδώ, αυτό τι είναι. Horizon. Ναι, χωρίς τέτοιο. Λίγο για να δούμε εδώ. Όλο hockey ρε φίλε, και Euro. Πολύ, πολύ. Πολύ αθλητικό. Πολύ αθλητικό. 3 ευρώ, 3 ευρώ, 3 ευρώ. Τι είναι αυτό. Street 3. Εδώ ξέρω, το θυμάμαι. Μπασκετάκι του δρόμου, εντάξει. Συμπαθητικό. Justice 12. Hockey. Ναι, και αυτά εδώ. Driver 3. Grand Turismo 3.
Πόσο το έχει αυτό, 15 ευρώ. Νομίζω ότι αυτά είναι καινούργια. Ναι, δεν είναι. Α, όχι. Όχι. Δεν είναι. Και όσο είναι κλειστά, είναι δικά του κλειστά. Τα κλείνουν οι ίδιες. PSP, ναι, και ένα PlayStation 1. Ναι. Bowling, βέβαια. Ναι. Okay. Εδώ είδες. Είδες. Ναι, okay. That's it. Εντάξει. That's it με το χρήμα. Δεν έχει, όχι. Ναι. Ναι. GeForce. Έλα, άμα βάλω ένα delivery, απλά δεν θα πάρει. Για πάμε να δούμε κάτι εδώ που είναι ο Θάνος. Εδώ. Εδώ 300 λεπτά λέει. Τι είναι αυτό? Τα επεισόδια του Μάριου που ήταν τα περιοχή. Δεν καταλάβει ακόμα γιατί αυτό εδώ έχει γίνει τόσο πασίλιο. Αφού είναι ο Μάριο. Είναι παγκόσμια φιγούρα. Μιλάω σοβαρά, δηλαδή παγκόσμια. Είναι DVD. DVD. Για το πάρω. Για το πάρω. Για το πετσέρι. Είναι κατάπληκτη, δηλαδή. Όσο μεγάλο είναι αυτό το παιδίδιο. Είναι DVD, παιδιά, ή είναι κανένα DVD. Είναι DVD, ωραία. Άντε, ρε. Δηλαδή, τα άλλα που ήταν κουμπάνε καθόλου, εγώ δεν ξέρω. Και όλα αυτά που τα βρήκατε τα κομμάτια. Δεν είναι θέμα κάτι. Πάρε και εγώ. Έχεις 1 ευρώ. Χαλάσω. Α, το έδωσε, εντάξει. Και το χαλάμε μετά στο καφέ. Να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Μάριο, ε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τόσο μεγάλη φίλμα. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Μάριο, έτσι. Το ακούσατε. Θα πάρεις και εσύ. Ναι. Α, ωραία. Ένα καθένα. Θέλεις 1 ευρώ, Νίκο. Και στο δίνω που τώρα είχαμε. 1 ευρώ. Α, ένα. Α, θα πάρεις και εσύ. Εγώ πήρα το πλήρωσα το δικό μου. Εντάξει. 2, 4. Εντάξει, είμαστε. 2, 4, 5, 6. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Άρα, αυτά είναι το New Channel, τα κινούμενα σχέδια, υποθέτω, έτσι. Ναι, μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Τα ελληνικά. Ναι, είναι το νούμερο 6, άρα έχει βγάλει 1, 2, 3. Όχι, είναι άλλη βιβλιοθήκη το νούμερο. Α, εντάξει. Οκ. Αυτά που βγήκαν στην Ελλάδα. Εντάξει, λουτάκι. Λουτάκι, καλό. Φύγαμε. Μιλάω ελληνικά. Τσίπησε και ο Μπίλη. Τι κάνετε? Πάμε πλατεία Αβυσσινία, παιδιά, τώρα. Φύγαμε. Και μετά θα πάμε για σουβλάκι στο Θανάση. Εδώ είμαστε πλατεία Αβυσσινίας και ο Βασίλης κάτι είχε βρει εδώ παλιά να μας το πει λίγο. Γενικά είναι θέμα να είσαι τυχερός εδώ πέρα. Μπορεί να έρθει και να μην βρεις τίποτα. Ναι. Έτσι. Και μπορεί να βρεις θησαυρούς. Δηλαδή έχει τύχει να βρω εδώ πέρα NES κουτάτο, ναι, με το ρομπ. Έλα ρε. Στο κουτί του κανονικά κάτω σε ένα χαλί να πούμε. Την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο μέρο. Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια ξέρουν τι πουλάνε εδώ πέρα, να ξέρετε, στην Αβυσσινία. Είναι συνήθως πιο ακριβή. Είναι να είσαι τυχερός. Τις προάλλες είχα βρει Drakengard, Shadow of the Colossus. Για να δούμε, για να δούμε. Είναι κάποιος συγκεκριμένος εδώ που βρίσκεις? Προχωρώντας τώρα θα δούμε. Λίγο πιο κάτω συνήθως. Κυρίως βέβαια εδώ πέρα έχει παλιά έργα. Ναι. Δεξιά-αριστερά σκανάλα. Έχει μου τέτοια. Την ακτίνα. Ελαφανό. Έχω ακτίνα. Μπράβο, ωραίο. Για αυτά είναι εδώ. Κρυπ. Μήπως έχετε video games, comics, αυτά, έχω κλασικά εικονογραφημένα. Αλμανάκο πιο πολύ είναι αυτό. Αλμανάκο πιο πολύ. Οκ. Πώς πάντα αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε. Κάτσε μισό λεπτό, Βασίλη. Έχει κάτι από τραπέζι. Εδώ να δούμε. Ο Θάνος τα είδε, αλλά δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Από πού τα είδε? Είναι μεταγενέστερα τώρα, δεν είναι παλιά. Το βλέμμα του πώς έπεσε εδώ πέρα, θέλω. Κληρονόμο 13.
Πάμε λίγο κρυώνω. Fiction Air, τα έχουμε όλα αυτά. Το ταμπού το θυμάσαι. Ναι. Αλλά δεν είναι το πρώτο που το με τη λευκή... Αυτό το λένε. Δεν θα το πάρω τώρα, απλά ήθελα να ρωτήσω το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός από την τραπέζα, δεν έχετε βίντεο games παλιά. Όχι, βίντεο games δεν υπάρχει. Κάνας εδώ που να έχει δεύτερο γύρο. Α, κοίτα, έχει μια καμπίνα. Κοίτα, έχει μια καμπίνα εκεί. Πίσω. Θα πάμε να τη δούμε. Αν δουλεύει. Έχει μια καμπίνα εκεί. Ψυγείο. Θάνο, θες να ρωτήσεις. Ναι. Πόσο τύπος. Πόσο είναι το Pac-Man, ναι. Όχι, εντάξει, θα το δούμε τώρα. Δεν είναι αυτό το Pac-Man. Έχει μια και Pac-Man, που δουλεύει. Δίπλα, ε. Εδώ. Πού είναι. Και αυτό για να το πουλάω. Τι έχει μέσα αυτό, ξέρουμε. Όχι. Χαλασμένη, υποθέτω. Ναι, χαλασμένο. Ναι, χαλασμένο. Και μόνο που το βλέπω όμως έτσι, ρε παιδιά, ε. Άλλη εποχή. Ε, ναι, ρε. Και πόσο δεν δίνεται αυτή. Αυτό εδώ είναι κατουστάρικο. Παιδιά, εμένα μου αρέσουν και αυτές οι console TVs που είχαν στην Αμερική, ε. Στο χαλί, κάτω, ο κλαδόν. Ναι, ρε φίλε. Το λέω στην κοπέλα μου, βέβαια, θα με χωρίσει, έτσι. Αυτό ήταν και... Είναι 50 χρόνια πριν γεννηθούμε. Μάλιστα. Εντάξει, κόψε κάτι, αλλά ναι, τίποτα. Το Pac-Man που είναι, να το ρίξουμε μια ματιά. Είναι το Pac-Man που δουλεύει. Α, ναι. Αυτό είναι καινούργια, δεν είναι. Ποιο. Παλιά είναι. Α, παλιά είναι. Αυτά είναι φρουτάκια νομίζω, φάση. Ναι, ρε Τριανταφυλόπουλος. Ναι, ναι. Πρέπει με Τριανταφυλόπουλος. Μάλιστα. Χέρι το Pac-Man. Κάνα μήκο πολύ γράψη, μέσα στο χέρι, ξέρω εγώ. Πόσο δεν είναι. Το Pac-Man, 400. Πολύ. Μάλιστα. Το ότι δουλεύει και λέμε... Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Πάμε να ρωτήσουμε και το παιδί. Για πάμε. Τεχνητάκια έτσι, PlayStation, και παιδιά. Εγώ κάποια στιγμή θα πάω στο μαγαζί στη Καραϊσκάκη. Είμαι ήδη. Με πας από εδώ, εδώ και τώρα εκεί. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε μαζί. Πάμε, πάμε. Πρόσκει μαμά. Πάμε να μας δείξεις τι έχεις. Είναι μακριά. Καραϊσκάκη. Στο προποτζίδι το δίπλα. Για πάμε, για πάμε, 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 να μας πάει κάπου. Και μας πάει κάπου, ας πούμε. Πάμε, 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 ευχαριστούμε. Αλλά πού είναι, ό,τι έχετε στο παιχνιδάκι να δούμε τι. Ναι, ρε φίλε, ένας άνθρωπος να μας δείξει. Ο άλλος να πούμε μας λέει βαριέμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, Νικόλα. Να δούμε εδώ πέρα. Άικο. Need for Speed Carbon. Βλέπω καλά παιχνίδια, δεν έχει μόνο ποδοσφαιράκια δηλαδή. Αυτός, ό,τι δύο βλέπετε από εκεί πέρα έχει διαφορετική τιμή. Ναι, okay. Όλα τα άλλα δύο από εκεί είναι δεκαρικά και κετάλληρα. Αυτά πόσα είναι, αυτά από εδώ πέρα πόσα είναι. Είναι ανάλογα στο κομμάτι. Ωραία. Φανώ. Αυτό λέει τίποτα, Duel Masters, το γνωρίζεις. Αυτό και κουτάτο μου το θέλεις. Ναι. Θα το πάρω αύριο. Οκ. Okay. Εδώ είναι καλά κομματάκια. Να πάρει εδώ. Τα αγαπημένα σε Resident Evil. Ναι. Από την Βερόνικα X. Και εγώ πλακαπλάκα. Λείπει το demo. Ουρμάζω ότι μήκα στο σκατό. Ναι. Λείπει το demo ή είναι το demo. Είναι και το demo μέσα του... Οπ. Ωραία. Δυνατά κομμάτι. Επιτέλους χτυπήσαμε φλέβα, ρε παιδιά. Πάρε πακέτο. Σαν το βρεθυντό, σαν τη λέγαμε τώρα, ζελατίνα, παιδιά. Παιδιά, ζελατίνα. Ταλαιπωρημένο, αλλά... Σαν το ρολόι. Και είχε και ένα Dragon Guard κάτω εδώ. Το πούλησες. Το πούλησες. Πόσο αν επιτρέπετε. 30 ευρώ. Μπράβο. Με πήρε τουρίστας. Το Dragon Guard προποπούς πολύ. Πόνομα εδώ. Πολύ δυνατό. Ναι. Αλλά λείπει το manual. Εντάξει, εδώ έχει πιο καλά παιχνίδια, ρε φίλε. Walking Dead, Season 2. Τίποτα,
Most Wanted, η Xbox καλύτερη εκδοχή. Έχει αρχίσει και γίνεται συλλεκτικό αυτό, ψηλό. Ναι. Τα έχω τα ονειμούσα, αυτό το έχω, το πήρα πρόσφατα. Πώς θα το δίνει όμως. Δεν το δίνει και το Βερόνικα είναι ενδιαφέρον. Εγώ ήθελα να τσαμούσα με ψηλά. Αυτό άμα έκανες καλή κατάσταση. Αυτό παιδιά. Το κολόσσους το δίνεις. Το κολόσσους επειδή είσαι κακή κατάσταση. Ναι. Ένα τριαντάρι. Φερινά. Έλα ρε, τι ωραίο. Γι' αυτό έχει αρχίσει και το μαζεύτηκός μας. Πρέπει να δεις την αποθήκη που είναι γεμάτη με παιχνίδια. Έχεις κι άλλα. Σέγγα έχεις τίποτα. Σέγγα τίποτα αδερφέ. Έλα ρε, μην το λες αυτό. Δεν τα πρόλαβα ρε γάμο το. Είμαι 90's εγώ. Έτσι, καλά. Εντάξει, εμείς είμαστε 80's εδώ. Βασικά θα δείξουμε και πού είμαστε. Δείξε, δείξε. Να έρθετε παιδιά, σκέτος αν πάρουμε εμείς κάτι. Είμαστε Καραϊσκάκη 8, σε ένα στενό μέσα στην Ερμού. Εδώ το... Εξυπηρετικός. Το παλικάρι είναι όντως εξυπηρετικός, μας έφερε εδώ να τα δούμε. Και έχει τα πιο καλά παιχνίδια που έχουμε δει τριγύρω. Οπότε κάντε τη βόλτα σας, ελάτε εδώ γιατί έχει πολύ καλούς τίτλους, ναι. Δεν έχει Sega όμως που θέλω εγώ. Πολύ ωραίο αδικημένο Crash, πάρα πολύ ωραίο Crash Bandicoot. Το πραγματικό Crash Bandicoot 4 για μένα. 20, 10, 20, 15 και 20. Δεν το έχεις αυτά, ε. Αυτό είναι καλό γιατί έχει, ήταν και καλά η έκδοση με τον Devil May Cry, αλλά νομίζω δεν έχει τον demo μέσα, ναι. Ξέρω ψαφίσεις λίγο eBay να βρεθεί το demo. Ναι. Εγώ εδώ. Να τα πάρει λίγο. Εδώ είμαι εγώ. Το τερμάτισα φέτος. Ναι. Τέλειο. Πάμε λίγο να δούμε και το Atari. Εδώ κάτι πιο παλιός. Μια γενιά πίσω από εμάς. Asteroids. Moon Patrol. Έτσι. Το Castlevania είναι καλό. Δεν έχει καλό παιδάκι. Ένα ωραίο DS. Ωραίο. Και ένα κασετάκι μέσα. Πόσο έχει το Atari, να το πούμε το κανάλι τα παιδιά. Το Atari πώς το δίνεις? Μαζί με τα κασετάκια ή χωρίς? Μία τιμή με τα κασετάκια και μία χωρίς. Χωρίς κασετάκια, με δύο χειριστήρια και το τροφοδοτικό, επειδή δεν έχω το RF. Ναι. Εντάξει, RF. Ένα 70. Ναι. Μαζί με τα κασετάκια, όλα μαζί με τα κασετάκια για το Atari, 120. Ο Atari στο πατάρι. Ωραία. Δείξε το που έχει τη ζελατίνα ακόμα πάνω, δεν την έχουν τραβήξει. Σωστό, σωστό, ναι. Είναι ναι, έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, ναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, καλή τιμή με τα κασετάκια. Το drive του MacBook. Αν το βάλεις από 5 ευρώ το κομμάτι είναι 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ευρώ ή μόνο τα κασετάκια. Ναι, είναι καλύτερο. Ναι. Έχεις και παιχνίδια χειροπιαστά, δηλαδή GI Joe, Transformers. Μόνο κονσόλες έχουν λήξει. Μόνο video games, ok. Αλλά Sega μου πες δεν έχει τίποτα. Sega τίποτα. Μάγκες. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Στο Dreamcast, μετά που το έδωσα. Το τσίπησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε και ανταλλαγές στα games. Α, ωραία. Οπότε δηλαδή οι φίλοι να φέρουν εδώ. Να φέρουν. Ωραία. Τραμπάρουμε κιόλας. Ωραία, παιδιά το είδατε, έτσι. Παντελής Λοΐζος, Καραϊσκάκη 8. Όχι, παντελής. Α, οκ, άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Να το φτιάξουμε. Ωραία, ωραία. Έγινε αγορινά, μας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπετε πόσο διαφορά είχε το παλικάρι αυτό. Μας πήρε από την πλατεία Πισινίας και μας έφερε εδώ. Εντάξει, ήταν λίγο πιο ακριβά τα παιχνίδια από ότι... Ναι, αρκετά πιο ακριβά από ότι τα βρίσκουμε εδώ, Μοναστηράκι κτλ. Αλλά έχει να κάνει ο άνθρωπος, ότι ήταν δηλαδή πολύ εξυπηρετικός. Λοιπόν, τώρα πάμε για καφέ.
πάμε για καφέ vlog τώρα. Λοιπόν παιδιά, και τώρα εδώ στο τέλος, από το πουθενά, ξαναπέρασα από την Ερμού, από τον Κυρχρίστο, και είχε αυτά, δεν ξέρω, δηλαδή που τα αφήσανε κάποιοι. Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα, εντάξει, δεν είναι ακριβά παιχνίδια, αλλά τα πήρα 3 ευρώ. 3 και το Sony κρεδιά Zekitron 5 ευρώ, κομπλέ. Εντάξει, έπαθα πλάκα, αφού ήταν πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα στο τέλος. Λοιπόν παιδιά, εδώ τώρα κάναμε το console hunting στο Μοναστηράκι. Εντάξει, βρήκαμε κάποια πραγματάκια, στο παρελθόν έχουμε βρει και πιο πολλά. Ήταν μια ok φάση, απλά αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν ότι κλείσαμε ωραία, γιατί βρήκαμε ένα πιο ωραίο spot που εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Βασίλη, εσύ... Τον είχα δει στην Αβυσσινία, τον είδαμε σήμερα και μας πήρε από το χεράκι. Και όπως είδατε, μας πήγε εκεί. Ναι, εντάξει, ωραίο το παιδί. Νέο παιδί. Ήταν ευγενής, νέος άνθρωπος. Ήταν ευγενικός. Είδαμε και τους μεγαλύτερους. Τιμές λίγο τις φτερές, δεν περιμένετε. Ήταν τη μέση μπέι μαζί με τους φόρους. Αλλά περάσαμε καλά, ήταν ωραία βολτίτσα. Ναι, πάνω απ' όλα αυτό η βόλτα ήταν. Τώρα περιμένουμε και ένα καφέ εδώ περίπου και μισή ώρα. Να δείξουμε και τι πήραμε μετά. Ναι. Τι να πούμε, να συζητήσουμε λίγο γενικά. Καταρχήν, εσύ Βασίλη, πόσα χρόνια έρχεσαι εδώ? Πάνω από 10, γύρω στα 12 χρόνια. Πολλά, 10 χρόνια. Ναι. Δυστυχώς δεν είμαστε σαν την Αμερική, που υπάρχουν τα thrift stores, τα pawn shops, garage sales, τα garage sales κάθε 100 μέτρα. Εκεί πέρα μπαίνουν στο Craigslist, ας πούμε, και σου λέει πόσα garage sales γίνονται τη μέρα. Παίρνουν τα μάξι και ξεκινάνε. Εδώ πέρα παιδιά είναι μετρημένα κουκιά. Εδώ δεν υπάρχουν γκαράζ. Εδώ είναι μετρημένα κουκιά, είναι μεγάλοι άνθρωποι, ναι, ναι, δεν ασχολούνται, τα θεωρούν σαν σκουπίδια τα video games. Είδατε πως μας συμπεριφέρθηκε ο προηγούμενος κύριος. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι. Πρέπει να έρθει στη συνέχεια. Ναι. Αλλά εγώ π.χ. ας πούμε ένα παιχνιδάκι που το έψαχνα και με τον που συνάντησα τον Νίκο του είπα. Ναι, μου το είπε, μου το είπε. Και το βρήκα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά το βρήκα ρε παιδιά. Το Harry Potter, ναι. Το Harry Potter το πρώτο, ναι, το Philosopher's Stone. Κοίταξε, να σου πω, εγώ ψιλομετάνιωσα τώρα που πήρα αυτά τα τρία. Να δείξουμε και τι πήραμε. Ναι, για 9 ευρώ δηλαδή. Έτσι πήρα το Gran Turismo, το Spider-Man και το Ultimate Spider-Man χωρίς manual. Τα πήρα 9 ευρώ αυτά. Αν θυμάστε στην αρχή είχαμε βρει ένα κασετάκι... Είχαμε βρει ένα κασετάκι Super Mario World Advance 2 στα 10 ευρώ, ναι, που το δίνει σκέτο. Σκέψω δηλαδή, αν το θες την άλλη εβδομάδα, αλλιώς ναι, το πάρει. Θα προτιμούσα ας πούμε να είχα πάρει π.χ. αυτό αντί για αυτά εδώ. Εντάξει, και βρήκα και 4 αλμανάκο, κάθε φορά εγώ που κατεβαίνω κάτω. Highlight το τελευταίο. Πάντα, ναι, και ο Θάνος που το βρήκε. Το τελευταίο τέτοιο στο αλμανάκο που αν και εγώ έχω ποντάρει και το είχα πει και στο Θάνο και πριν χρόνια δηλαδή, ότι θέλω να μαζέψω την πρώτη κατοστάδα. Αν και εγώ το αλμανάκο το έζησα από το τεύχος 1 μέχρι το τεύχος 70 περίπου. Ήθελα την πρώτη κατοστάδα, τώρα ο Θάνος με μπριζώνει για άλλα 157, είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, δεν είναι πολλά λέει. Έχει διόρεξη. Ναι, οπότε μου λείπουν 6 για την πρώτη κατοστάδα. Εντάξει, οκ, χάλασα το συνολικό μου κόστος σήμερα, ήταν 15 ευρώ. Και μετά και τα σουβλέκια στο Θανάση, άλλα 10, εκεί, 25 σήμερα εγώ. Και το καφέ 5, 30, εντάξει, καλά ήμασταν. Α, και αυτό εδώ, ναι. Ναι, και το Μάριο. Ναι, λοιπόν παιδιά, αυτό το Μάριο. Επί 3 παιδιά το πήραμε, μην το πω τόσο πήρα. Ναι, ναι, το δώσαμε πόνο εδώ. Αυτό το Μάριο παιδιά τώρα, αν θυμάστε στο New Channel και στο 06 το παιδικό, υπήρχε και καρτούν για το Super Mario Bros. 3, αλλά και για το Super Mario World μετά. Δεν το θυμάμαι, εγώ θυμάμαι το Sonic μετά. Είχε και το Sonic, αλλά Bros, έτσι. Δεν γράφει. Θέλετε να ανοίξουμε λίγο να δούμε μέσα. Γράφει Junior DVD. Γράφει και την τιμή, το περιοδικό έτσι. Junior. 2 ευρώ, παιδιά, έκαστο, έτσι. Ναι. Λέει λεπιδάκι μόνο γιατί είναι πολύ λίγο. Απλά είμαι περίεργος τώρα. Θα χαλάσω εγώ τώρα. Στα ελληνικά, έτσι. Ναι, είμαι περίεργος αν είναι το Super Mario Bros. 3 ή το World. Πάντως είναι το 93 η έκδοση αυτή. Κοίτα, το 93 είχε βγει το World. Ναι, είχε βγει ήδη. Ξέρεις τι. Ο τρόπος που καβαλάει το πουλί μου θυμίζει λίγο όπως καβαλάει το γιος στο Μάριο. Ναι, για να το δούμε παιδιά, να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα εδώ. Καλά, το στραβατσάρισα λίγο, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Δεν είναι εξάλλου και κανένα για VGA. Για να δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται το στείλουμε κι αυτό. Στο σήμερα το λέω. Ναι.
Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Είναι δύο μας καθόλου. Εξακολουθεί να μην δείχνει. Θα πάμε στο play, θα πηγαίνει αρνητικά. Ναι, α, είναι όλα, ναι, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, ναι. Λέει ότι είναι από την Καλυθέα. Συνενέτ Entertainment Καλυθέα. Λασκαρίου 16. Καλυθέα, ναι. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Decent τώρα, δύο ευρώ, το συζητάμε. Παρακαταθήκη και τα μικρά μας. Ναι, ναι, κατά τη σειρά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με τον γιο μου όταν μεγαλώσει, πιστεύω ότι θα γουστάει να το δούμε αυτό. Γιατί το βλέπα και εγώ μικρός. Για δείξτε εσείς τώρα. Λοιπόν, εγώ πήρα ακόμα λιγότερα πραγματάκια. Κλασικά το Μάριο που έπαιξε. Και καλά ζελατίνα, και καλά, αλλά βάλτε πως είπε ότι δεν ήταν, θα κάνεις μόνο στα παπατσιλίκια. Ναι, ναι, ναι. Τα κίνητα κτούρων. Δεν το είχα. Από τα καλύτερα τα κίνητα για μένα, είσαι το καλύτερο για εμένα. Άλλοι λένε ότι είναι το χειρότερο. Όχι ρε φίλε. Ή το Tekken 4 λένε το χειρότερο. Το Tekken 4. Το 4. Το αγαπώ. Και το για PC το Uncommon, το οποίο γιατί το πήρα. Γιατί είναι αποκλειστικό τίτλο για την Voodoo. Μην διαφέρει. Ναι, ναι. Και επειδή πρόσφατα έχω φτιάξει το μηχάνημα που τρέχει με την Voodoo, το χρειαζόμουν. Ναι, με ρετρό. Το είχα στον Dreamcast, λέει ωραίο παιχνιδάκι. Άξιστο, λέει ο Αμερικάνο. Είναι παλιά σκοπή. Παλιά σκοπή, παιδιά, αυτό είναι παλιά σκοπή. Είναι τρία ευρώ. Ότι ξέρει ο Αμερικάνο τώρα. Αυτά από μένα, παιδιά. Τρία πραγματάκια. Και εγώ πήρα το Μάριο όπω πήραν τα παιδιά. Έτσι, 2 ευρώ. Το Bugs Life, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Πολύ ωραία πλατφόρμα και πολύ ωραία γραφικά. Δεν είχε βέβαια βιβλιαράκι. Ναι, θα πρέπει. Ναι, αυτό μου το άφησε στα 8. Και αυτό που το έψαχνα πάρα πολύ, το Harry Potter το Philosopher's Stone, το οποίο είναι ναι. Το καλύτερο Harry Potter. Το είπε και πριν, να το ξαναπώ. Ναι, ναι. Όταν βρεθήκαμε στο ηλεκτρικό, λέει μακάρι να βρω αυτό το σύγχρονο. Ήταν το πρώτο που βρήκε το. Ναι, ρε παιδιά. Και το βρήκα και πολύ καλά, έτσι, 4 ευρώ. Αυτό κοστολογείται αρκετές δεκάδες. Δηλαδή ήταν ένα και τυχερός. Πόσο το είδες το... Στο Press Starting είχε 71 δολάρια το ευρωπαϊκό. 65 ευρώ. Ναι, 65 ευρώ. Οπότε το πήρες με 4. Εντάξει, εσύ σκόραρες καλά σήμερα. Πήρες κάτι καλό. Άμα δεν μου άρεσε, θα το μεταπολούσα, αλλά το θέλω για συλλογή και θέλω και να το τερματίσω. Okay. Δηλαδή, τα τερματίζω βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό. Παίζω, παίζει η παιδιά, Βασίλη. Εννοείται. Και το Κομπερόνικα. Ναι. Δεν έχει το demo βέβαια μέσα. Είπε όμως θα το βρείτε στο eBay. Ναι, το είπε ο Μάνι. Θα το βρούμε στο eBay. Το οποίο πήγε στα 10, οπότε έδωσα νομίζω 22 ευρώ να μην βρει όλα καλά. Όχι 24 μαζί με αυτό. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, καλά ήταν. Θα είχαμε πάρει και άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πάρει και άλλα πράγματα, μας έβγαζε ο κύριος Αμερικάνος ο Νίκος όλες τις δισκούτες. Εκεί εγώ κατά διαστήματα έχω βρει καλά. Δηλαδή έχω βρει και για Xbox ένα. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα από Video Club. Έτσι. Και παλιά απέναντι πήγε ένα Video Club, να θυμάστε, που από εκεί είχα βρει ωραία PSP παιχνίδια, κάτι Street Fighter Alpha 3, Mike, και εδώ είχα παιχνίδια. Ναι. Σου είχα πει Νίκο και εγώ, είχα βρει το Majora's Mask, κλειστό με Nortec στον Αμερικάνο, πένα εγώ 10 ευρώ. Ναι, 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 αυτό αλλά, πολύ καλό τίλα. Δηλαδή. Πολλά χρόνια πέρα. Και γενικά δεν αφήνει κόσμο να μπαίνει μέσα. Ναι, το είδα. Το είδα. Πάλω πίσω, να την αφήσω. Και φύγε γιατί θέλουν να ψωνίσουν οι άνθρωποι. Μιζέρια, παιδιά, πολύ μιζέρια. Δεν είναι αυτά άνθρωποι. Πραγματικά, αλλά αυτή ήταν κορυφαία τάκα. Βασικά, έπρεπε να μην τα αγοράσω αυτά τα τρία. Τσατίστηκα. Δεν ξέρω γιατί τα αγόρασα τώρα. Γιατί όταν έλεγε έτσι τώρα. Μου να αυτή είναι η μοίρα, παιδιά, των Ελλήνων gamers, retro gamers στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουν τα video games σαν σκουπίδια. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Δυστυχώς. Πειράζει λίγο, αλλά εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Βρούμε εμείς αλλιώς την άκρη. Αλλά... Εγώ προσωπικά με πείραξε γιατί είχα πάει να τον βρω προχθές να τον εντοπίσω ότι θα έρθω να κάνουμε βίντεο. Μου είχε πει όλα καλά, ελάτε. Και μετά πιστό Κυριακή, είναι Δευτέρα. Ναι, ναι, καλά. Και Δευτέρα να πα σου πει έλα την Πέμπτη. Δεν τον πιάνει πουθενά. Δεν υπάρχει φιλότοπο. Ναι, ήθελα να το δω. Καφέ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ουσιαστικά αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα. Μια βολτούλα εδώ στα Πέριξ, Θησίο και Μοναστηρά και στα Στενάκια εκεί. Ωραία μέρα για βόλτα. Ήταν ωραία μέρα, πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Αθήνα. Τώρα έχουμε κάτσει εδώ παράλληλα στο Θησίο καφεδάκι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα μέρη στην Αθήνα που κάποιος μπορεί να βρει πράγματα, video games και γενικά και άλλο ενδιαφέροντος. Υπάρχει ας πούμε στο Σχιστό, υπάρχει στον Πειραιά, υπάρχει και το μεγάλο παζάρι στον Ελαιώνα, που εκεί είναι το πιο ας το πούμε που πάνε πάρα πολύ. Δυστυχώς εκεί όσοι πάνε, πάνε βάρβαρες ώρες για να προλάβουν πράγματα. Και με εγώ... φακό εσύ το βράδυ, με φακό. Ναι,
και εγώ μια Κυριακή που έχω να κοιμηθώ, με οικογένεια δεν πάω. Μεγαλώσαμε φίλε, μεγαλώσαμε για τέτοια δε. Έχω να πάω, πήγα όταν πρώτο άνοιξε για μια βόλτα, θυμάσαι. Και δεν είναι και ωραία περιοχή ρε φίλε. Όχι, είναι χάλια, είναι μέσα στη βρώμα, εντάξει, είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το σημερινό βίντεο, δείξτε το και αν είναι και πάει καλά και σε views και σε likes και σε σχόλια like να παίξουμε μπάλα για πιο κάτω. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση και πάλι και δημόσια. Χίλια ευχαριστώ. Τίποτα ρε Βασίλη, που σας γνώρισα. Και εμείς χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Πέρασα καλά. Και είσαι και active συνδρομητής στο κανάλι, γιατί εμένα αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει δηλαδή κάποιος που είναι συνδρομητής να γράφει. Να πει και κάτι, να μπει και σε μια live πρεμιέρα, να έχουμε μια αμφίδρομητη κοινωνία. Και ήταν και πολύ ωραίο να συναντήσω με ιδέα του. Έτσι, ναι, πάνω από αυτά. Εκεί μου γνωστή, εντάξει, ούτε καν. Δεν ασχολείται, εντάξει. Ναι. Αλλά για μένα είναι πολύ βασικό ρε παιδί μου που α πούμε ένα συνδρομητή σχολιάζει κάτι. Όταν βγήκαμε και για ένα καφέ. Ναι, φίλε, περάσαμε ναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό. Περιμένουμε, αν γουστάτε αυτό το επεισόδιο, να κάνουμε και άλλο console hunting vlog. Σε άλλες περιοχές υπάρχει ψωμάκι, εντάξει, και πάντα έχει να κάνει και με την τύχη. Γιατί σήμερα, ας πούμε, μπορεί να βρήκαμε αυτά, μπορεί κάποια άλλη μέρα ένας άλλος να πήγαινε στον Αμερικάνο και να βρεις και ένα άλλο σφραγισμένο παιχνίδι. Δεν ξέρεις ποτέ, είναι ρουλέτα. Η μέρα και η ρουλέτα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Console Hunter μόνο. Καλή συνέχεια.